Εγώ σας έχω δώσει την υπόσχεσή μου ότι ό,τι μήνυμα στέλνετε, εκτός αν είναι υβριστικό και θα μας πάνε μέσα, θα βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος, πόσο συνταγματικό είναι να έχουν οι οργανισμοί αποθεματικό με μηδενικό επιτόκιο? Η κυρία Ελένη από το Παλαιό Φάληρο. Ποιος έκλεψε τα λεφτά μας? Τα λεφτά από τα ασφαλιστικά ποιος τα πήρε? Γιατί δεν πιάνουν τους κλέφτες? Κύριος Γιώργος, το 2012 με το PSI του Βενιζέλου δεν τον ενόχλησε τον Πατούλη που τότε μας φάγαν τα λεφτά μας? Τώρα μόνο μας παίρνουν τα λεφτά. Τηλεθεατής χωρίς όνομα, το διαβάσω το μήνυμα. Ρώτα αν ισχύει ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τον Απρίλιο και γι' αυτό παίρνει η κυβέρνηση τα λεφτά από τους Δήμους. Έτσι λέει, είπε ο Μάρδας. Κυρία Κανελοπούλου, λάθος της κυβέρνησης η αποφυλάκηση ξηρού, τραγικό λάθος της κυβέρνησης. Κύριος Κωνσταντίνος από Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση έχει κάνει τραγικά λάθη τελευταία και δεν ακούω από εσάς κριτική. Γιατί? Κοιτάξτε, ο πρώτος μου ρόλος εδώ πέρα είναι να συντονίζω μια συζήτηση, να ακούγονται απόψεις και εσείς να βγάζετε από τις δικές σας, τα δικά σας συμπεράσματα. Αυτό είναι το καλό από μια δημοσιογραφική εκπομπή. Να ακούγονται όλες οι απόψεις με καλό και πολιτισμένο τρόπο και εσείς να βγάζετε συμπεράσματα και να αξιολογείτε την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, τους πολιτικούς και, όλους, και όλα τα δημόσια πρόσωπα. Κύριος Παναγιώτης από το Γέρακα. Οι δήμαρχοι είναι η χειρότερη φάρα. Τα λεφτά αυτά είναι δημοτικά τέλη δικά μας. Να τα πάρει η κυβέρνηση. Ο κύριος Μιχάλης. Με αυτό που κάνουν οι δήμαρχοι, σαμποτάρουν την Ελλάδα. Δεν κάνουν κακό στην κυβέρνηση, αλλά στην Ελλάδα. Και η κυρία Ιωάννα, η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια που μας έκοβε τους μισθούς και τις συντάξεις, δεν την ένοιαζε? Τώρα δημιουργεί θέμα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πατούλη, τον οποίο τον έχουμε εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια τέτοια πολύ δύσκολη μέρα και για τον ίδιο, κουραστική μέρα. Αντέχουμε. Αντέχετε, είστε και νέος. Αυτό ελπίζω να μην αντέχετε. Ευχαριστώ. Τώρα, εσείς διαψεύδετε λοιπόν ότι είπατε αυτό που έγραψε η Bild. Ναι, φυσικά. Το διαψεύδετε, δεν υπάρχει. Και ποτέ. Δεν νομίζω ότι ποτέ έχω εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Άλλο πράγμα είναι κανείς να αποφασίζει ερήμην αυτόν που τους αφορά αυτό το οποίο εμείς είμαστε αντίθετοι, και άλλο πράγμα να πούμε τέτοιες κουβέντες. Ότι οι οποίες... δικτάτορα σε κυβέρνηση κτλ. Και εσείς δεν συνηθίζετε με τις εκφράσεις σας να μιλάτε και με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ. Μάλιστα, η Bild έγραψε σοβιετικού τύπου δικτατορία. Σοβιετικού τύπου δικτατορία. Τώρα, σοβιετικού τύπου. Θέλω να μας πείτε, είχατε συνάντηση σήμερα με τον κύριο Μάρδα, έτσι δεν είναι? Καλέσαμε τον κύριο Μάρδα. Καλέσατε τον κύριο Μάρδα. Εγώ θέλω να μας εξηγήσετε δύο πράγματα, κύριε Πατούλη. Πρώτον, τη θέση σας για αυτό που έχει γίνει με τα αποθεματικά, τι παρενέργειες πιστεύετε ότι θα υπάρξουν, αν υπάρχουν, τι σημαίνει δηλαδή για τους Δήμους και τις περιφέρειες, η δέσμευση των διαθέσιμων, το ένα θέμα, και να μας πείτε για τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους συναδέλφους σας και τι διευκρινήσεις έδωσε ο κύριος Μάρτας, ο Υπουργός, σήμερα σε εσάς. Ναι. Μια συνολική τοποθέτηση του θέματος. Λοιπόν, καταρχήν, ενεθρία, όπως όλοι σας πιστεύω, ακούσαμε χθες την απόφαση να δεσμευτούν τα αποθεματικά στη Γενική Κυβέρνηση και στου ΟΤΑ. Εμείς αμέσως συγκαλέσαμε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για μία η ώρα σήμερα. Οφείλω να πω ότι στις 8 η ώρα ενημέρωσα τον κύριο Μάρδα, τον οποίο καλέσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, και πράγματι αμέσως ανταποκρίθηκε και ήρθε. Και οφείλω να πω και μέσα από την εκπομπή σας, όπου έκανε μία ενημέρωση ψύχρεμη, ενδελεχή, αλλά με τις απαντήσεις οι οποίες έδωσε, δεν έδωσε επί όλων των ερωτημάτων και μάλιστα σε πολύ βασικά σημεία. Θα έλεγα λοιπόν ότι παρά την καλή βούληση και την καλή θέληση που είχε ο αρμόδιος υπουργός, υπήρξαν βασικές διατάξεις, οι οποίες μέσα από αυτήν την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, όπου αποφάσισε ουσιαστικά, χωρίς να μας ενημερώσει τίποτα, χωρίς να λάβει υπόψη της ότι αυτό η πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα δημιουργήσει μεγάλες διαφορετικότητες συνταγματικές, οι οποίες είναι χρόνια κατοχυρωμένες, και να φέρω μερικά παραδείγματα από αυτών των οποίων σαφέστατα είχαμε μεγάλες διαφορές, και μέσα μετά από μια συζήτηση που ακούστηκαν όλες οι απόψεις, θα σας πω ότι ήταν καλεσμένοι όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών ενώσεων δήμων από όλη την Ελλάδα. Επίσης ήταν πολλοί δήμαρχοι, όπως επίσης κατόπιν ήρθε η ηγεσία των εργαζομένων της ΠΟΕΟΤΑ, όπως και οι περιφερειάρχες, οι οποίοι συγχρόνως συνεδρίαζαν από τις μία η ώρα για το ίδιο λόγο. Ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτό το οποίο δεν ακούσαμε, για ποιο λόγο δεν υπήρξε η σχετική ενημέρωση αυτούς που αφορούσε, δηλαδή εν προκειμένου τοπική αυτοδιοίκηση, για το ζήτημα το ότι θα υπάρξει πράξη νομοθετικού περιεχομένου και ότι αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να αποβεί συνταγματικά για μας.
λήξη του αυτοδιοίκητου και πλέον δημιουργία της αυτοδιοίκησης σε ένα πλαίσιο το οποίο να αφορά διοικητικές πράξεις της κεντρικής εξουσίας μέσα από τους Δήμους. Θα σας πω επίσης ότι τα δημοτικά τέλη, όπως θα πρέπει να ξέρετε και να γνωρίζετε, είναι ειδικοί πόροι τους οποίους πράγματι δίνουν οι δημότες για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δίνουν δηλαδή τα δημοτικά τέλη για να μπορέσουν η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός, το πράσινο και μόνο για αυτούς, το Σύνταγμα το λέει, να μπορέσουν να διεκπεραιωθούν. Πώς μπορεί λοιπόν αυτοί οι πόροι, όταν κάποια στιγμή έχουν ένα μικρό ή μεγαλύτερο αποθεματικό, να το πάρει κάποιος χωρίς να ρωτήσει βεβαίως τους αρμοδίους και βάσει του Συντάγματος όπως ανέφερα και πριν. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει ότι αυτά θα τα καταθέσει η κυβέρνηση σε κάποιο λογαριασμό της Εθνικής της Τράπεζας Ελλάδος, ναι, με 2,5% επιτόκιο. Ναι. Θα σας πω, όπως είπαν και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά τον κύριο Χατζηδάκη, τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος έφερε και ένα επίσημο έγγραφο όπου τα επιτόκια τα έχει καταθέσει σε σχετική τράπεζα που παίρνει 5,7% επιτόκιο. Άρα λοιπόν αυτή η πράξη την οποία ήδη έχει κάνει ο Δήμος Φαλήρου και βγάζει μάλιστα μας έδειγε 2 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά το χρόνο μέσα από αυτήν την μέσα από την τα επιτόκια, την τοποθέτηση, ναι, την οποία κάποιος ερήμην του καλείται να την αφαιρέσει και βεβαίως να είναι εις βάρος των δημοτών που τα έχουν δέσει. Τα έχουν διαθέσει οι ίδιοι οι δημότες αυτά τα ποσά. Επίσης θα σας έλεγα ότι το ζήτημα που αφορά... Μία διακοπή μισού δευτερολέπτου. Βεβαίως. Ακούσαμε τον κύριο Πολάκη στην αρχή της τοποθέτησης του πριν έρθετε, ότι τα διαθέσιμα όλα αυτά, τα αποθεματικά να το πω έτσι, είναι περίπου 7 δισεκατομμύρια. Είναι έτσι ή έχετε άλλη εικόνα εσείς? Όχι, για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν ξέρω αν αναφέρεται και σε τίποτε άλλο ο κύριος Πολάκη, ναι, σχετικά με τη γενική κυβέρνηση. Ναι. Όσον αφορά... Γιατί ποσό μιλάμε δηλαδή? Αυτό το οποίο έχει καταγραφεί όσον αφορά του πρώτου βαθμού και αυτό έχει διευκρινιστεί πλέον σήμερα, είναι κοντά στο 1,2 δις ευρώ. Θα σας έλεγα επίσης ότι το μεγάλο ζήτημα το οποίο είχαμε είναι ότι αυτό δεν αφορά κάποιες μέρες, δεν αφορά κάποιους μήνες, διότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν λέει για συγκεκριμένες ημερομηνίες, ξέρετε, να βοηθήσουμε το κράτος, άσχετα αν το κράτος δεν ήρθε να μας ενημερώσει, ναι, αλλά ήρθε να μας ενημερώσει μετά από αυτό, μετά από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ώστε να πει για 15 μέρες, για 2 μήνες, για 6 μήνες, για πόσο. Δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος. Δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος. Εμείς να κατανοήσουμε ότι αυτή τη στιγμή η κεντρική εξουσία, η κυβέρνηση εν προκειμένου, πρέπει να κάνει μια σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν μπορώ εγώ να πω αν άργησε ή την κάνει σωστά ή δεν την κάνει σωστά. Αυτό το οποίο νιώθουμε οι πάντες είναι ότι είμαστε σε ένα αεροσκάφος που λέγεται Ελλάδα, που βρίσκονται επιβάτες, που είναι οι κάτοικοι αυτής της χώρας, που υπάρχει ένα πιλωτήριο με κλειστή πόρτα και στην οποία προσευχόμαστε όλοι να βγούμε από τα διέξοδα. Δεν θα μιλήσω για το παρελθόν. Θα μιλήσω όμως αυτό που ζούμε σήμερα. Γιατί εάν συνεχώς παρελθοντολογούμε, στο οποίο καταδίκασε η ελληνική κοινωνία και έδωσε τη δυνατότητα στο πιλωτήριο να βρίσκονται κάποιοι άλλοι. Εάν λοιπόν μέσα σε αυτό το πιλωτήριο, το οποίο κανείς δεν μας ενημερώνει που βρισκόμαστε, έχουμε φτάσει στο σημείο να κόψουμε το αυτοδιοίκητο, προσέξτε, όχι για 15-20 μέρες ή για λίγους μήνες, αλλά τελικά για όριστο χρόνο. Δύο μήνες σημαίνει... δεν είπε ο κύριος Μάρδας σήμερα. Ορίστε. Δύο μήνες δεν είπε ο κύριος Μάρδας σήμερα. Ο κύριος Μάρδας είπε δύο μήνες όσον αφορά την τοποθέτησή του στο διοικητικό μας συμβούλιο. Mm-hmm. Όμως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, την οποία δώσαμε στα τηλεοπτικά κανάλια, αυτό που ακούστηκε ήταν ότι αυτό θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί. Εμείς λοιπόν, αν είναι δύο μήνες, κύριε Πολάκη, θα έλεγα ότι μέσα από την νομοθετική ρύθμιση, μέσα από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να πει ότι μέχρι τέλη Ιουνίου όλοι, κανείς δεν θα έχει καμία αντίρρηση. Αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Μακάρι να υπάρξουν. Αν έχετε, είστε προάγγελος τέτοιων ανακοινώσεων, καλό είναι, θετικό είναι. Όμως, επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνεστε γιατί εσείς ήσασταν ένας επιτυχημένος αυτοδιοικητικός στα σφακιά χρόνια και οφείλετε και το ξέρετε πολύ καλά ότι το αυτοδιοίκητο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο
Και βεβαίως αντιλαμβανόμαστε την κρίση του. Το άρθρο 102, αυτό το άρθρο 102 των τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Παναγιωτόπουλε, νομίζω ότι κανείς αυτή τη χώρα δεν θέλει κανείς να αποτύχει η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση εμπροκειμένου ο πιλότος να ρίξει το σκάφος σε άγονη κατάσταση, διότι όλοι θα πάμε εκεί που δεν πρέπει να πούμε. Υπό αυτή την έννοια, να έρθουμε στο διατάφτα. Θέλω να έρθουμε στο διατάφτα. Λοιπόν, τι θα κάνετε εσείς, δηλαδή, τι έχετε αποφασίσει, τι σκέφτεστε να κάνετε. Θα σας πω. Και ένα, αν μου επιτρέπετε αμέσως με μία λέξη, ένα άλλο το οποίο σαφέστατα ελέγχεται για τη συνταγματικότητά του, είναι η αναδρομικότητα αυτής της απόφασης. Αυτό ήταν για να πιάσει την κυρία Δούρου, κύριε. Κοιτάξτε, εσείς το είπατε. Δεν το ξέρω. Για να ανακαλύψει την κυρία Δούρου. Όμως παρά τα αυτά, ακούστε να δείτε. Που ήταν προπομπός της κυβέρνησης. Πίσω από αυτό όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν απλοποιούμε θεσμούς και διαδικασίες, αντιλαμβάνεστε ότι κάποια στιγμή τη μία μιλούσαμε ότι θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ, αλλά δεν υπήρχε ο σχετικός νόμος, αλλά είχε γίνει σχετική διαδικασία, πάλι από την περιφέρεια. Απ' την άλλη, δόθηκαν τα αποθεματικά από την περιφέρεια χωρίς να υπάρχει νομοθετική διαδικασία, πάλι χωρίς να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε, μάλλον απλοποιώντας τους θεσμούς και τους κανόνες. Και από την άλλη πλευρά θα σας πω κάτι. Μέσα από αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, και το λέω πρωτίστως ως νομικός που είστε, προκύπτει το εξής. Δεν μιλάει για την αφαίρεση των ευθυνών όποιων δήμων δεν έχουν καταθέσει, εφόσον ισχύει αναδρομικά. Κύριε Ιάτσο, προσέξτε. Δεν το έχουν καταθέσει στην Τράπεζα Ελλάδος και υπάρχουν ζητήματα νομιμότητος, διότι δεν έχουν δώσει από τότε και μέχρι σήμερα. Και νομικής ευθύνης του Δημάρχου. Νομικής ευθύνης του Δημάρχου, έτσι, που δεν το έχει καταθέσει και βεβαίως δεν έχει δώσει τα αποθεματικά. Ναι. Άρα λοιπόν, για να λύσουμε ένα πρόβλημα που ενδεχομένως, και ακούω και κάποιον αντιπεριφερειάρχη που κράζει τώρα ότι λέει οι Τροϊκανοί και όλα αυτά, αλλά δεν λέει γιατί δόθηκαν τα αποθεματικά χωρίς να υπάρχουν σχετικοί νόμοι για να δοθούν. Λες και είναι του παππού του στα χρήματα. Δεν λέτε, είναι του παππού του στα Πατούλη, χρήματα. Κύριε Πατούλη, ενημερωθήκατε εσείς σε αυτό που περιφέρεται ως είδηση τις τελευταίες ώρες, ότι αυτό το ζητήσανε οι θεσμοί να γίνει. Δηλαδή να πάρουν τα λεφτά τα αποθεματικά. Έχει υποθεί και για να διευκολύνω και τη σκέψη. Ναι, παρακαλώ. Έχει υποθεί ότι μέχρι και η κυρία Μέρκελ στον κύριο Τσίπρα είχε στον κύριο κάνει Τσίπρα σχετική εισήγηση. Έχετε ενημερωθεί εσείς για κάτι τέτοιο, κύριε Πατούλη? Εμάς... ότι το ζητήσαν οι θεσμοί αυτό πριν από μερικές εβδομάδες να γίνει? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Κανείς δεν μας ενημέρωσε, κύριε Λιάτσο. Και μάλιστα επικαλεστήκανε και σχετικό νόμο που υπάρχει στην Ολλανδία. Ράδιο Αρβίλες είναι αυτά. Επικαλεστήκανε και σχετικό νόμο που υπάρχει στην Ολλανδία. Εγώ θα πιστέψω αυτό που λέει ο Παύλος, ο κ. Πολάκης, με την έννοια την οποία υπέστη και εγώ για την Bild, για αυτά τα οποία είπα που δεν είπα. Έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή. Πείτε μας τι θα κάνετε. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι θα κάνετε? Κάθε 15 μέρες, εφόσον μιλάμε για τον αόριστο χρόνο, εκτός εάν ο κύριος Πολάκης, όπως είπε, δοθεί ημερομηνία λήξης αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει οι Δήμοι μέσα από τις αποψηλωμένες υπηρεσίες που έχουν να λένε ποια είναι οι αναλλαστικές τους δαπάνες και οι τιμολογημένες. Ναι, ναι. Και φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι εκεί προκύπτουν μεγάλα ζητήματα, διότι θα πρέπει να επικυρώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Εσωτερικών και τελικά από, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να αποδεσμεύονται κάποια χρήματα αν χρειαστούν. Και αυτό το οποίο δεν ετέθη είναι. Ακούστε ότι... με λίγο να σας κάνω μερικά απλά ερωτήματα για να ο κόσμος παρακολουθεί. Βέβαια. Εσείς βέβαια είστε μέσα στην καρδιά του θέματος, αλλά θέλω ο κόσμος να καταλαβαίνει πάντα τη συζήτηση. Είστε πιο ειδικός του θέματος. Είναι αλήθεια ότι, ότι η μισθοδοσία των υπαλλήλων διασφαλίζεται μόνο για ένα 15ήμερο? Είναι αληθές αυτό? Σας λέω για τις παρενέργειες τώρα, που λένε οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Διασφαλίζεται, αλλά ελπίζω ότι αμέσως μετά, εφόσον δοθεί ως αίτημα, αυτό να δοθεί και για το επόμενο 15ήμερο. Δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία των ΟΤΑ, καθώς δεν θα μπορούν να αγοράσουν τα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή καύσιμα, αναλώσιμα κλπ. Είναι ακριβές αυτό? Ήδη θα σας πω ότι υπάρχουν καταγγελίες δημάρχων και μάλιστα και από την Κρήτη, άκουσα πριν λίγες ώρες, όπου αυτοί οι οποίοι προμήθευαν. Ξέρετε, υπάρχει πάντα υπάρχει και ένας αέρας που μέχρι να έρθει το τιμολόγιο για να μπορέσει να αποπληρωθεί. Ήδη αυτοί οι οποίοι κάναν αυτές τις διαδικασίες αρνήθηκαν σήμερα και χθες
να κάνουν αυτό. Λοιπόν, και τελευταίο, το είπατε με έναν τρόπο στον πρόλογό σας. Πλήττεται ευθέως η ανεξαρτησία του θεσμού. Αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως, θα σας πω. Και καμία κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει μέχρι σήμερα να αγγίξει τα χρήματα των Δήμων. Είναι ακριβές αυτό επίσης. Βεβαίως. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Βεβαίως. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Υπήρχε ένας νόμος του 1950 για την ακρίβεια, ο οποίος ουδέποτε εφαρμόστηκε. Βλέπετε τι γίνεται από το ενδιαφέρον του κόσμου. Πακέτα είναι τα ερωτήσει του κόσμου. Ακούστε, αν θέλουμε να καταλύσουμε και να απλοποιήσουμε τις αποφάσεις του κράτους για χι λόγους, να το πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ναι, ότι αποφασίζει... Μα είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, είμαστε. Ότι αποφασίζει ένας, όλοι ακολουθούμε και από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες οι οποίες γινόντουσαν με τον έλεγχο των ανεξάρτητων αρχών να πάψουν κάποιες να γίνονται, ενδεχομένως να σταματήσουν και έργα. Ναι. Ήδη έχουν σταματήσει έργα. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτό. Αλλά δεν χάλασε ο κόσμος για 15 μέρες, κύριε Παντούλη. Αν σταματήσουν. Συμφωνώ απολύτως. Να γίνουν τρεις υπόνομοι, δεν χάλασε ο κόσμος για 15 μέρες. Συμφωνώ, κύριε Λιάτσο, και ήμουν ο πρώτος. Ναι. Και αν θέλετε, ήταν και η εισήγησή μου, αν θέλετε, σήμερα κατά την πρωτολογία μου, πριν μιλήσει ο κύριος Μάρδας, ότι αν μιλάμε για 15 μέρες, για 2 μήνες, μέχρι τη συμφωνία. Δεν μέχρι υπάρχει... τέλος Ιουνίου, λέτε. Μέχρι τον Ιούνιο. Δεν υπάρχει εφόσον αυτό κατοχυρωθεί μέσα από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όμως φαίνεται ότι αυτό δεν θα είναι έτσι. Ελπίζω να μας διαψεύσει σίγουρα από τα λεγόμενα. Ένα τελευταίο ερώτημα εγώ και θα σας παραδώσω. Βεβαίως, και θα δούμε. Θέλω να μας πείτε, κύριε Πατούλη, τι σκέφτεστε να κάνετε. Αυτό το οποίο έγινε... Θα αρνηθείτε να δώσετε τα χρήματα, τι θα κάνετε. Θα σας πω ποια είναι η απόφαση η οποία. Διότι υπάρχει... δεν μπορείτε να αρνηθείτε, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα. Κοιτάξτε, ξέρετε και τα ξέρουν. Μπαίνουμε σε άλλη σφαίρα πλέον. Δηλαδή, αν αρνηθείτε να δώσετε τα χρήματα. Ακούστε, μαθαίνω ότι η άρνηση αυτή υπήρξε και από τους Πριτάνης και από το Δικηγορικό Σύλλογο. Το είπαμε αυτό, έχετε δίκιο. Πάει λέγοντας. Από εκεί και πέρα κάτι δεν γίνεται σωστά, πιστεύω, σε αυτή τη διαδικασία. Κάπου πρέπει να βρεθεί ένας μέσος όρος, κάτι δεν έγινε σωστά. Διότι εντιάθη περιπτώση. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή η απόφαση την οποία πήραμε, εμείς 7 του Μάη έχουμε το γενικό μας συνέδριο, το οποίο θα είναι μια αυτοδιοικητική κραυγή μέσα από γραμμές τις οποίες θα καράψουμε για το επόμενο διάστημα. Μέχρι τότε έχουμε καλέσει όλους τους Δήμους να μην δεχτούν οποιαδήποτε διαδικασία εφαρμογής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Και φυσικά εκεί θα παρθούν μέσα σε μια μεγάλη, αν θέλετε, συμμετοχή Δήμων οι παρακάτω κινήσεις. Επίσης, θα σας πω ότι αυτό πάρθηκε και μέσα από τις περιφέρειες, από την ΕΝΠΕ, ως ένα κοινό μέτωπο, όπως επίσης και από τους εργαζόμενους τοπικής αυτοδιοίκησης, που είπαμε την ημέρα όπου αυτό θα τίθεται στην Ολομέλεια, τότε θα γίνει και η συγκέντρωση της πλατείας Κλαθμόνος, των Δημάρχων, των Περιφερειαρχών, καθώς επίσης και των εργαζομένων της Οπτικής Αυτοδιοίκησης. Τι απαντάτε, εγώ είναι το τελευταίο μου ερώτημα, για να θα πάρει το λόγο ο καθένας με τη σειρά από εδώ και πέρα, να σας ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Τι απαντάτε ότι στο ερώτημα και σε αυτό που διακινείτε, ότι αντιδράτε έτσι διότι υπάρχει και πολιτικό κίνητρο από πίσω. Ότι υπάρχει πολιτικό κίνητρο. Δηλαδή, λένε, ας πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εκλέξει τους περισσότερους δημάρχους στην επικράτεια. Και ότι βρήκαν ευκαιρία τώρα για να χτυπήσουν στην καρδιά τον Τσίπρα και τη νέα κυβέρνηση. Τι απαντάτε σε αυτό. Εγώ θα σας πω, δεν σας αφορά αυτό. Δεν μας αφορά. Και θα σας πω το εξής και με ειλικρίνεια το λέω. Ο τρόπος με τον οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε διάλογο με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, εμάς μας έχει ικανοποιήσει και το έχουμε πει με στεντόρια φωνή και δημόσια. Μάλιστα. Και ο κύριος Βούτσης κάνει σωστά τη δουλειά του και ο κύριος Πουλάκης. Αυτό όμως δεν αναιρεί, τουλάχιστον στις συζητήσεις. Αυτό όμως δεν αναιρεί αυτό το οποίο σήμερα έγινε. Χωρίς να υπάρχει κανένας διάλογος και χωρίς καμία προειδοποίηση. Από την άλλη άρα πλευρά, αυτό σας έχει ενοχλήσει πολύ. Θα σας πω. Δεν σας προετοιμάσανε δηλαδή. Ακούστε να δείτε. Ο θεσμός της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής εξουσίας είναι ισότιμος. Βεβαίως η νομοθετική εξουσία ανήκει στην κεντρική εξουσία. Αυτό ποσός όμως σημαίνει ότι αποφασίζει ερήμην των απόψεων της αυτοδιοίκησης για να πάρει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Κύριε Πολάκη, τι θέλετε να ρωτήσετε. Λοιπόν, εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά. Να βλέπουμε και τον κύριο Πολάκη. Να το βλέπουμε τον κύριο Πολάκη. Σε τριπλό από εδώ και πέρα να πάμε. Λοιπόν, εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, συνάδελφο, παλιό αντίπαλο από τα φοιτητικά χρόνια που ήμασταν σε διαφορετικούς χώρους, αλλά ακολούθησε μια παράλληλη πορεία. Βγήκε δήμαρχος του Παρούσου. Γιατρική δύο. Εγώ βγήκα δήμαρχος Ασφαλιά. Λοιπόν, εγώ κατάλαβα ότι εντάξει, έχει κατανοεί ο κύριος Πατούλης την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε στη χώρα. Και θα ξαναπώ και κάποια πράγματα. Φυσικά. Για να τα βάλουμε στη σειρά. Είπα και στην πρωτομιλία που δεν ήσουν εδώ, Γιώργο, ότι είμαστε σε πόλεμο. Δεν είμαστε απλά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
και ότι αυτή την κίνηση η κυβέρνηση δεν την κάνει, ας πούμε, και το χαίρεται, έτσι. Το κάνει γιατί αναγκάζεται να το κάνει, γιατί δεν θέλει να αφαιρέσει ένα όπλο από τους δανειστές για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα που κορυφώνεται η σύγκρουση για τη συμφωνία. Και λέω από την αρχή και ξαναλέω κάποια πράγματα, ότι συμφωνία θα υπάρξει, αλλά δεν θα είναι αυτή που θέλει ο Σόιμπλε και η παρέα του. Είναι δεδομένο. Και τώρα μην κάνουμε εδώ πως δεν καταλαβαίνουμε. Μην κάνουμε εδώ πως δεν καταλαβαίνουμε. Μας ζητάνε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία όχι μόνο δεν συμφωνάμε, αλλά νομοθετούμε μονομερώς και διαφορετικά. Να εξηγούμε για να παρεξηγούμαστε. Έτσι. Μας ζητάνε να εφαρμόσουμε ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Αυτό σημαίνει ότι θα εξανεμιστούν οι συντάξεις. Και δεν το δεχόμαστε. Μας ζητάνε μια κάθετη και οριζόντια αύξηση του ΦΠΑ σε τουρισμό, σε φάρμακα και σε μια σειρά από υπηρεσίες. Άλλο πράγμα αυτό που έλεγε ο κύριος Μαργαρίτης προηγουμένως για κάνα δύο νησιά κτλ. Κτλ. Εδώ μιλάμε ότι σου λένε αύξησε το αυτό γιατί εγώ αυτά θέλω. Μας ζητάνε απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων. Έτσι. Για που ήδη εμείς δώσαμε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο περιλαμβάνει την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την επαναφορά του θεσμού της διαιτησίας, την επαναφορά με ένα χρονοδιάγραμμα του κανόνα του μισθού, της μετενέργειας κτλ. Άρα νομοθετούμε συγκεκριμένα σε αυτή την κατεύθυνση. Η ερώτηση... Ποιο είναι το όπλο, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Ποιο είναι το όπλο των δανειστών, η ρευστότητα. Δηλαδή να σε φέρω σε ένα σημείο που δεν θα πληρώσεις μισθούς για να σε αναγκάσω να υποχωρήσεις. Αυτό το όπλο, με οποιοδήποτε όπλο διαθέτουμε, θα τους το αφαιρέσουμε. Και είπα και πριν και αναλαμβάνω και πλήρως την ευθύνη αυτού που λέω. Αν μας φτάσουν μέχρι το αμήν, μισθούς, συντάξεις και τη λειτουργία του κράτους θα την πληρώσουμε. Κάνα ομόλογο δεν θα πληρώσουμε. Και να δούμε μετά τι θα γίνει. Κύριε Πλάκη, να σας διακόψω λίγο. Όχι, να με διακόψει, γιατί θα σε διακόψει λίγο πριν. Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, το δέχομαι. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, αυτή τη στιγμή εγώ αναγνωρίζω πλήρως, γιατί ήμουν δήμαρχος μέχρι τη 9 του Γενάρη, ότι η κυβέρνηση πριν πάρει αυτή την απόφαση έπρεπε να έχει έρθει σε μια συνεννόηση μαζί σας. Το θέμα είναι ότι τη μια στιγμή προχωράει η συμφωνία, την άλλη στιγμή ξανακάνουν πάλι πίσω, μπα και καταφέρουν. Ή να μην λοιπόν, ήταν νεθρία έστω. Μισό λεπτό, κοιτάξτε. Να μας το έχει λοιπόν, πει έστω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Και εγώ πιστεύω ότι και με τις εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Μάρδα σήμερα, αλλά και με πιθανή βελτίωση που μπορεί να υπάρξει, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος οι δήμαρχοι να μην δείξουν μια πατριωτική στάση σε σχέση με τη στήριξη της κυβέρνησης σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, εγώ να πω μια ιδέα. Αν σε αυτό το λογαριασμό ή στους λογαριασμούς με έναν κωδικό αναδήμο που θα πάνε τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδας είστε άμεσα συνδιαχειριστές, θα είχατε πρόβλημα? Γιατί να έχεις τα λεφτά σου στο μαρούσι με 0,1% επιτόκιο? Τώρα ο κ. Χατζηδάκης που το βρήκε αυτό το 5,5% δεν ξέρω. 5,7%. Πρέπει να είναι μοναδικό παράδειγμα από ό,τι ξέρω. Έχει 7%. Δηλαδή, δεν ξέρω τι συμφωνία έχει κάνει και με ποια τράπεζα του έχει κάνει. Αυτό είναι μοναδικό παράδειγμα. Δεν το ξανακούσει. Εγώ ξέρω ότι όλοι οι Δήμοι στην Κρήτη έτσι, τα έχουν τα χρήματα σε κάποιους όψους οι οποίοι είναι 0,13, 0,23, 0,15% επιτόκιο. Αν είναι ένα παράδειγμα, πάω και ο κ. Χατζηδάκης να μας πει πώς το κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν. Εάν λοιπόν υπάρξει μια διαδικασία η οποία αντί να λέει αυτό με το τις δύο μέρες και το ένα και το άλλο, να σου λέει ότι έχεις ένα εκατομμύριο και το έχεις με 0,1%, βάλ το στην τράπεζα της Ελλάδας με 2,5-2,7, αυτά που θες θα τα παίρνεις. Γιατί κοιτάξτε να δεις. Αυτό είναι κάτι άλλο που λες όμως. Εσύ ένας μεγάλος δήμος. Αυτό είναι λέω κάτι ότι άλλο. Μπορεί μορφή να πάρει άλλο τελικά. Λέω. Λοιπόν, άκου τώρα. Είδες ότι η συζήτηση βγάζει συμπεράσματα. Μα πάντα βγάζει. Αλλά λέω το εξής. Αν ας πούμε εσύ έχεις 10 εκατομμύρια στην πάντα, θα χρησιμοποιήσεις τον επόμενο δίμηνο, το επόμενο δίμηνο, το 1,5-2. Τα άλλα, γιατί να μην τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση και να στα γυρίσει και με τόκο 2,7. Μακάρι δηλαδή, αν πάρει μια τέτοια μορφή συμφωνία, έχετε κάποια αντίρρηση? Γιατί εδώ φοβάστε ότι αυτό. Αυτή είναι άλλη συμφωνία. Και να πω και μια τελευταία κουβέντα. Η οποία δεν ετέθη. Όλα μπορεί να συμφωνεί. Εντάξει, αυτό είπε ο Μάρδας πάνω κάτω με το 2 μέρες και το 3 μέρες. Αυτό είπε. Απλά εσείς δεν φοβάστε, μην σας πάρω τα λεφτά. Λοιπόν, να σου πω. Όχι, αυτή καθόλου, την ευαισθησία. Καθόλου. Την ευαισθησία σε σχέση με το αυτοδιοίκητο, Γιώργο, γιατί ήμασταν και ήσουν και εσύ δήμαρχος πριν και ήμουνα και εγώ, ήθελα να την εδείξετε όταν η προηγούμενη κυβέρνηση έπαιρνε απόφαση για συνταγματικά κατοχυρωμένους πόρους της αυτοδιοίκησης να τους περικόπτει ή να μην τους δίνει. Εκεί δεν ήταν κατάργηση του αυτοδιοίκητου.
Τότε που, ανέλαβα εγώ δήμαρχος στα Σφαγιά και ξεκινήσαμε μέσα. Γιατί εμείς είμαστε φτωχός δήμος. Με 45.000 ας πούμε το μήνα ΚΑΠ. Και φτάσαμε κάποια στιγμή να παίρνουμε 21.000. Αυτό δεν ήταν αντισυνταγματικό ή περικοπή. Γιατί η ΚΑΠ είναι με βάση από τη φορολογία. Ακριβώς το ίδιο είναι. Δεν είναι. Ακριβώς το ίδιο είναι. Διότι όταν είναι συνταγμα. Οι πόροι που παίρνει αυτοδιοίκηση συνταγματικά κατοχυρωμένοι είναι. Μάλιστα. Ότι από τον να απαντήσει κιόλα, κύριε Πατούλη, να απαντήσει. Όχι, δεν πιστεύω ότι τελειώσουμε αυτό. Και οι εγγυήσει που έχουν καταπέσει. Ότι θα πάρει τόσο από τι πινακίδε κυκλοφορία, τόσο από το αλκοόλ, τόσο από το άλλο κτλ. Και όλα αυτά φτιάχνουν ένα ποσό που παίρνει. Όταν λοιπόν πρώτον δεν τα έδινε και παλιότερα αυτά με τα παρακατηθέντα του Παυλόπουλου κτλ. Που άρχισαν να δίνονται μετά από το 12. Και όταν άρχισε μετά να βγάζει τον Μπαλτά το 2012 και να κόβει, να κόβει, να κόβει. Τότε δεν είχαμε κατάργηση του αυτοδιοίκητου. Θα μας έπιασε ο καημός. Που κάνουμε την ιστορία. Ναι, μα τότε. Γι' αυτό όμως, φύγανε αυτοί που τα κάνανε. Τότε όμως, και ήρθαν αυτοί που ήταν. Οι οποίοι θα πρέπει να μην τα κάνουν. Μπράβο. Τώρα όμως. Τώρα πάμε για κάτι άλλο. Έτσι. Τότε μας τα κόβανε για να πληρώνουμε ένα χρέος που δεν έχει πάτο. Τώρα η κυβέρνηση σου λέει. Βόηθαμε. Όχι. Τώρα η κυβέρνηση σου λέει. Βόηθαμε να αντέξω για να βγούμε από αυτή τη στενοπό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και οι προηγούμενοι τα ίδια λέγανε. Άσε τώρα. Και οι προηγούμενοι τα ίδια λέγανε. Κύριε Μαργαρίτη, ο κύριο Πολάκη. Υπάρχουν μεγάλε εμπειρίε. Να απαντήσει ο κύριο Πατούλη τώρα. Να απαντήσει ο κύριο Πατούλη. Ένα. Επειδή με τον Παύλο συγκεκριμένα. Έχουμε μιλήσει στα αμφιθέατρα. Λοιπόν. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αμφιθέατρο. Λοιπόν, ναι, ένας και γι' αυτό ακριβώς και. Γιατί δεν παίρνει να γαμάσουμε. Πολύ καλά. Και νομίζω ανδρωθήκαμε. Λοιπόν, και τα να πω λοιπόν το εξής. Πράγματι, αυτοί οι οποίοι το κάναν, καλά να πάθουν. Γιατί σαφέστατα θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορείς να φορτώνεις την αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Όμως, σήμερα μιλάμε για κάτι άλλο. Ναι. Είδες πρέπει ότι... να γίνει συμφωνία για να γίνουν αυτά Παύλο, που λέμε άκουσα, και που έχουμε υποσχεθεί. Οκ, okay, συμφωνούμε εκεί. Και επίσης, είναι βάση, αλλά έγινε πρόσεξε. Και μια πρόταση από εσάς με τις 100 δόσεις που την αυτό και που εντάχθηκε μέσα είναι, και πέρασε αμέσως. Και είδατε, και είδες και για να, Παύλο... δώσω και μια, να δώσω και μια πληροφορία τώρα, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα ακόμα και στο νομοσχέδιο του Κατρούγκαλου αύριο μεθαύριο, αλλά σίγουρα σε κάποια από τα επόμενα, αν δεν προλάβουμε νομοτεχνικά, να υπάρξει απελευθέρωση των διορισμών από ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων για την καθαριότητα, για χειριστές μηχανημάτων κτλ. Αυτά έτσι. Τα οποία συζητήσαμε εμείς σε 5 λεπτά, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν θα ερχόντουσαν μισή μέρα, δύο μέρες πριν συμβεί αυτό, θα είχαν λυθεί. Αυτό ακριβώς συζητήσαμε και αυτό ακριβώς συζητάμε. Θα διορθωθεί. Δηλαδή, εγώ το δέχομαι αυτό. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό αυτό το οποίο λέμε. Στο οποίο επαναλαμβάνω και επειδή υπηρέτησες και υπηρέτησε πράγματι ο κ. Πολάκης με αξιοσύνη και γι' αυτό αντιμήφθηκε που πιθανολογώ και ως βουλευτή σήμερα, στο βαθμό το ότι η αυτοδιοίκηση κάλυψε τα κενά της κρατικής εξουσίας που δεν έδωσε στις ευπαθείς ομάδες και ήμασταν εκείνοι που βάλαμε πλάτη και το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το πούμε παραπάνω. Όπως επίσης και στο πλεόνασμα του πρωτογενούς πλεονάσματος των 856 εκατομμυρίων ευρώ που έχει προϋπολογιστεί σήμερα στη χώρα. Άρα έχουμε δώσει εξετάσεις. Θα δώσουμε ξανά εξετάσεις. Εμείς ζητάμε ένα πράγμα. Αφενός μεν, αυτά τα χρήματα να ξέρουμε ότι δεν θα χαθούν. Από τη δεύτερη πλευρά, να μην υπάρξει θεσμική εκτροπή του αυτοδιοίκητου, το οποίο πιστεύω ότι είμαι σίγουρος ότι τον δεχόμαστε όλοι σε αυτό το τραπέζι. Σαφώς. Και το τρίτο, ότι σε αυτήν τη διαδικασία, την οποία είμαστε όλοι συμμέτοχοι και όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε, δεν παίρνουν κόμματα. Περνεί πατριωτισμός και γι' αυτό ακριβώς. Εγώ πραγματικά το λέω. Δεν θέλω να θέσω γιατί θέθηκε και για το PSI ότι εδώ αν δεν ενοχλεί και βεβαίως κάναμε αντιδράσεις. Πήγαμε σε νομικές διαδικασίες και στον Ιατρικό Σύλλογο που φάγανε στο τσάι. Δεν συζητάμε αυτό όμως σήμερα. Ξεπεράστηκε. Καλά, αυτό κακώς ξεπεράστηκε. Το παρελθόν εγγυήσεις στον ΟΤΑ έχουν περάσει το χρέος όμως. Έτσι. Έχουν περάσει. Έτσι, σαφέστατα. Δηλαδή... Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει... αύριο, Παύλο, το οποίο τίθεται στην Οικονομική Επιτροπή, μεθαύριο που θα έρθει στην διαβούλευση των φορέων και πιθανολογώ την Παρασκευή, όπου θα έρθει στην Ολομέλεια,
να τεθούν τα ζητήματα επί των δάκτυλων από τον τύπο των ύλων και να δοθούν λύσεις. Όλοι θέλουμε, βεβαίως θα κριθούμε όλοι εκ του αποτελέσματος. Διότι αντιλαμβανόμαστε, εάν σήμερα πιστεύουμε ότι θα έρθουμε σε συμφωνία και έρθει ο Ιούνιος και δεν έρθουμε σε συμφωνία, που απευθόμαστε οι πάντες νομίζω σε αυτή τη χώρα, τότε δεν θα συζητάμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτή τη στιγμή για τίποτα, θα συζητάμε κάτι άλλο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλω να πω δύο λόγια. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν πιάνω τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε. Ναι. Η πράξη αυτή νομοθετικού περιεχομένου δείχνει το καθεστώς ανάγκης και απελπισίας στο οποίο έχει περιέλθει η κυβέρνηση από την έλλειψη ρευστότητας. Τα πράγματα είναι άσχημα με την Ευρώπη. Απελπισία όχι. Απελπισία. Αν δεν υπάρξει συμφωνία. Τι εννοείται είναι άσχημα τα πράγματα? Τα πράγματα είναι άσχημα, κύριε. Γιατί θα σας έλεγα, είστε και καλός δημοσιογράφος. Τα πράγματα θα είναι άσχημα. Θα σας έλεγα απλώς, θα σας διακόψω για 30 δευτερόλεπτα. Και πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Ακριβώς. Για να λέμε λοιπόν όλη την αλήθεια, εγώ θέλω να λέω όλη την αλήθεια, φίλες και φίλοι. Και βασιζόμαστε στις πληροφορίες που έρχονται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. Σημερινές ειδήσεις. Με αφορμή αυτά που λέει ο αγαπητός Πάνος. Εκπρόσωπος Μοσκοβισή. Υπάρχει πρόοδος, δεν αναμένεται όμως σύνταξη σχετικής έκθεσης. Η Μέρκελ ζητάει να δει με δική της πρωτοβουλία την Πέμπτη στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής τον κύριο Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό? Δεύτερον, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε καλά νέα από τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα. Ντάισεμπλουμ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε Ολλανδικό κανάλι. Πρώτη φορά θα το διαβάσω θα όλο. Θα το εξηγήσω αυτό. Οι Έλληνες κατάλαβαν ότι αν δεν εξοφλείς τα χρέη σου, λέει, ακολουθεί τη τιμωρία. Το είπε γιατί είναι και καλός επικοινωνιακά ο κύριος Ντάισεμπλουμ. Από εκεί και πέρα λέει: βασικά δεν μετέθεσα καμία προθεσμία προς το μέλλον. Το πρόγραμμα παρατάθηκε κατά 4 μήνες, άρα η πραγματική προθεσμία είναι στο τέλος Ιουνίου. Τότε θα σταματήσει το πρόγραμμα. Δεύτερον, θα αρχίσουμε να δίνουμε χρήματα μόνο εφόσον οι Έλληνες αρχίσουν να εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, άρα το πρόγραμμα έχει σταματήσει. Έχουμε όμως προσπαθήσει να διαπραγματευτούμε εκ νέου, ώστε να φτάσουμε σε μια νέα συμφωνία. Αυτό είναι ακόμα εφικτό. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Ντάισεμπλουμ, ο Σόιμπλε και ο Μοσχοβισή και ο Σαπέν και ο, μέχρι και ο, και ο Παντοάνο Ιταλός, τι λέγανε Brexit πριν από 7-24 ώρα. Ναι, θα φτάσω. Στις 24 Απριλίου δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε συμφωνία για αυτό το λόγο. Πρέπει να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα χρειαστούμε μερικές επιπλέον εβδομάδες. Μας δίνει χρονοδιάγραμμα ακριβές ο Ντάισεμπλουμ σε λίγες εβδομάδες, πριν να αγγίξει δηλαδή το ημερολόγιο τον Ιούνιο, θα έχει επιτευχθεί συμφωνία. Λοιπόν, για θα να έχει πούμε επιτευχθεί. Πράγματα, δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν έχετε τελειώσει δύο κουβέντες. Τελειώνω σε δύο δευτερόλεπτα. Ότι γιατί είναι ενδιαφέρουσες οι ειδήσεις. Χθες και σήμερα, κύριε Παναγιωτόπουλε, οι ειδήσεις που έρχονται από το κέντρο των αποφάσεων, από τις Βρυξέλλες, είναι θετικές ειδήσεις για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, να σας πω και εγώ την δική μου την πλευρά και το ρεπορτάζ. Πιάσαν το σιγανό πεντοζάκι. Κοιτάξτε, ναι. Σιγανό πεντοζάκι. Μην δημιουργούμε στο κοινό την εντύπωση ότι τους κουτόφραγκους τους κολλήσαμε στον τοίχο και τους έχουμε φέρει σε άσχημη θέση. Θα χορέψουν λοιπόν πεντοζάλι, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας προεκλογικά, και θα τους καθαρίσουμε. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Σε καθεστώς ανάγκης έχει περιέλθει η ελληνική πλευρά. Ξοδεύουμε και επιστρατεύουμε και μαζεύουμε και την τελευταία εκμάδα από πόρους που έχουμε, όλες τις σταγόνες στο αίμα που μπορούμε να βρούμε, περί αυτού πρόκειται, και αφέμαξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αν δεν έχουμε συμφωνία, φοβάμαι ότι το χέρι το μακρύ του κράτους θα πάει και στα ταμεία. Λοιπόν, συμφωνία πρέπει να υπάρξει πάση θυσία μέχρι τον Ιούνιο. Θα έλεγα τα τέλη Μαΐου αποτελούν το οριακό σημείο. Μπαίνουμε πλέον για τα καλά, εξαντλούμε τις κόκκινες γραμμές και από εκεί και πέρα αρχίσουμε και πατάμε απ' έξω. Δηλαδή πατάμε βλέποντας προς την ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας. Να λέμε στον κόσμο τα πράγματα με το όνομά τους, όπως είναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία τα εξήγησε στο Reuters ο κύριος Πρωθυπουργός, τα επίδικα, τα επίμαχα, πρέπει να πούμε επιτέλους στον κόσμο την αλήθεια για το ασφαλιστικό. Να πούμε ότι όχι, δεν πρέπει να γίνουν άλλες περικοπές σε συντάξεις. Δεν αντέχουν άλλο. Τελείωσε. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι πρέπει να εκλογικευθούν και να τηρούνται τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης.
πρέπει να πάψουν οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, γιατί το ασφαλιστικό σύστημα δεν αντέχει. Να πούμε την αλήθεια, να μην τους παραμυθιάζουμε, γιατί θα πάει η χώρα στα βράχια και μετά θα υποχρεωθούν οι κυβερνήσεις να φύγουν νύχτα. Αλλά τι να το κάνω εγώ, να καταστραφεί ο Τσίπρας πολιτικά και να καταστρέψει και την Ελλάδα. Δεν το θέλω. Είπαμε, η χώρα να πάει καλά και θα τα βρούμε τα υπόλοιπα τα κόμματα. Τώρα, θα πρέπει να πούμε στον κόσμο ακόμα ότι Brexit, δηλαδή η θεσμική δίωδος για να μας πρόξουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης, δεν υπάρχει. Αλλά θα υποχρεωθούμε, λόγω της ασφυξίας ρευστότητος, αν δεν υπογράψουμε συμφωνία και αν δεν έχουμε έντιμο συμβιβασμό, θα υποχρεωθούμε να πάμε σε εθνικό νόμισμα και να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν θα είναι οι παλιές δραχμές που βγαίναμε με το 5.000 και αγοράζαμε πράγματα για μια εβδομάδα. Δεν το θέλει κανείς αυτό. Θα υποχρεωθεί ο κόσμος να πάρει πληθωριστικές. Να του πούμε όμως ποιο θα είναι, ποιο είναι το διακύβευμα. Θα πάρει πληθωριστικές δραχμές με τις οποίες θα έχει αγοραστική δύναμη ίση με 50 ευρώ το μήνα μισθό, έχοντας στο χέρι 200 και 300.000 πληθωριστικές δραχμές νέου τύπου. Να τα πούμε στον κόσμο. Ναι. Και οι συνταξιούχοι θα φτάσουν στο επίπεδο να νοσταλγούν τον καιρό του μνημονίου και να λένε, μάλιστα, τότε τουλάχιστον τα χάλια ήταν λιγότερα από αυτά που έχουμε σήμερα. Να πούμε λοιπόν στον κόσμο την αλήθεια και να σταματήσει, δεν το είπε ο κύριος Πολάκης, ακόμα ως από ορισμένες πλευρές, ότι οι δήμαρχοι λέει είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό έχουν ξεκινήσει τον αγώνα κατά της κυβέρνησης. Εγώ το είπα. Ακούγεται αυτό. Ακούγεται, αλλά θέλω να το απαντήσω. Ναι. Ακούστε, ναι, να δείτε. Ναι, ναι. Οι δήμαρχοι ψηφίστηκαν με ποσοστά 50 και 60 και 65%. Δήμαρχοι όπως ο Χατζηδάκης, όπως ο Πατούλης, ο Μαχατουρίδης και πολλοί ακόμα. Ψηφίστηκαν από αριστερούς, δεξιούς, ακροδεξιούς, ακροαριστερούς, κεντρώους. Γιατί είναι καλοί δήμαρχοι και γιατί συνδυάζουν πολιτικές εξυγίανσης με πολιτικές κοινωνικής προστασίας. Μάλιστα. Όταν ο Πατούλης έβαλε τα αρνιά το Πάσχα, είδα και ορισμένους να το διακομωδούν. Πήρε, λέει, τη Μαρίνα και έσυρε το χορό. Μαρίνα, για όσους δεν ξέρουν, είναι η γυναίκα του. Ξέχασαν λοιπόν αυτοί να σκεφτούν ότι και στο Μαρούσι, που είναι μια μεσοαστική περιοχή νοικοκυρέων, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στο πασχαλινό τραπέζι τη δυνατότητα να βάλουν αρνί. Και τους την έδωσε ο Δήμαρχος. Όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, και μπράβο στους δημάρχους που το έκαναν. Αυτό το κάναμε με 10 ευρώ από χορηγούς. Να δείξουν, να, μπράβο, να δείξουν λοιπόν ότι υπάρχουν πολιτικές κοινωνικής προστασίας. Θέλω λοιπόν να πω ότι όχι μόνο δεν σύρονται στο άρμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πρέπει η Νέα Δημοκρατία, αν θέλει να επανασυγκροτηθεί, να ακολουθήσει, αφήστε με να το πω, να ακολουθήσει τέτοιου είδους παραδείγματα, για να μπορέσει και πάλι να αθροίσει ευρύτερα κοινωνικά σύνολα μέσα στο εκλογικό σώμα. Να προσέξει το κοινωνικό πρόσημο στην πολιτική της. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί έχει δώσει την εντύπωση ότι το έχασε όταν στελέχη της εμφανίζονταν να λένε ότι έχουν ερωτευθεί τα μνημόνια και άλλα τέτοια φεδρά. Κανείς από τους ηγέτες, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κάνει λόγο τα τελευταία 24 ώρα για Brexit. Αντιθέτως, τοποθετούνται ότι ναι, μεν υπάρχουν προβλήματα και τα λοιπά από εδώ και από εκεί, αλλά Brexit δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί ούτε καν χρεοκοπία στην Ελλάδα. Σας είπα, πάω στον κύριο Λαμπρούλη, μπορούμε να χρεοκοπήσουμε αν δεν κλείσουμε τη συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο. Κύριε Λαμπρούλη, όχι, κύριε Πολάκη, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Κύριε Λαμπρούλη, ναι. Κανένα λεπτό. Έχετε τον λόγο. Το είπατε κι εσείς. Ήδη το προαναγγέλλατε με βάση τις δηλώσεις. Επιβεβαιωνόμαστε. Ναι, συμφωνία θα υπάρξει. Ναι, θα υπάρξει συμφωνία. Το διατάφτα της συμφωνίας θα το συζητήσουμε. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Και εντός των θεσμών, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός αυτής της λύκοσυμμαχίας, οι όποιες συμφωνίες γίνονται, γίνονται γιατί κάποιοι θα πρέπει να ωφεληθούν, κάποιοι να χάσουν. Ναι. Ποιος χάνει στην περίπτωση της Ελλάδος? Εργαζόμενοι, αυτοαποσχολούμενοι, συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι αγρότες. Ποιοι κερδίζουνε? Εφοπλιστές, βιομήχανοι, εμποροβιομήχανοι κλπ. Αυτό που λέμε εμείς το μεγάλο κεφάλι. Το ίδιο γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε χώρες που δεν έχουν μνημόνια. Να μην ανοίγουμε αυτή την κουβέντα. Είναι γνωστό ότι σπάσει. Άρα λοιπόν, για ποια διαπραγμάτευση, σε φιλολαϊκή, σε εισαγωγικά η λέξη κατεύθυνση, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Ουδέν ψευδέστερο. Και μην κοροϊδευόμαστε εδώ. Η όποια διαπραγμάτευση θα είναι στα πλαίσια των θεσμών, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Άσης, της πολιτικής στρατηγικής που ακολουθείται, της στρατηγικής Ευρώπη 2020,
της ανταγωνιστικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του μονοπωλιακού ομίλου. Που προϋπόθεση γι' αυτό είναι ποιο. Το πώς οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι κλπ. Θα χάνουν δικαιώματα. Μάλιστα. Θα πέφτουν οι μισθοί τους, θα πέφτουν οι συντάξεις τους, θα χάνουν δικαιώματα στην παιδεία, στην υγεία κλπ. Και σε ό,τι αφορά τώρα την αυτοδιοίκηση, με συγχωρείτε κύριε Λιάτσο, με τον Καλλικράτη, έχει πάψει και στα επίσημα έγγραφα, άσχετα αν το λέμε λεκτικά είτε εδώ στο πάνελ είτε όπου συζητιέται. Τοπική διοίκηση λέγεται. Και η Δήμη, ο τρίτος βαθμός, αν θέλετε, είναι ο τρίτος βαθμός κρατικής του κράτους σε τοπικό επίπεδο, αν θέλετε. Εφαρμόζουν απαρέγκλητα τις κεντρικές πολιτικές. Και αυτό το λέει Καλλικράτης, το λέει μια σειρά από νόμοι, οι οποίοι υλοποιούν αυτή ακριβώς την κατεύθυνση. Μάλιστα. Δεν μου λέτε ποιοι ήταν αυτοί. Στην ΚΕΔΕ δεν ήταν που δέχτηκαν, όπως σας είπα και πριν έρθει ο κ. Πατούλης, δέχτηκαν την μείωση των πόρων, των ΚΑΠ, των κοινών, των κρατικών αυτοτελών πόρων. Των πόρων δηλαδή που δικαιούται η τησίωση, η αυτοδιοίκηση, η Δήμη, τέλος πάντων. Δεν δέχτηκαν τη μείωση κατά 60% στο όνομα του χρέους και του πατριωτικού καθήκοντος που λέει ο κ. Πατούλης. Και δεν μου λέτε ποιο είναι το πατριωτικό καθήκον. Να πάει ο μισθός στα 200, να είσαι 1,5 εκατομμύριο ανέργους και από την άλλη μεριά, δείτε τώρα, μνημονιακοί νόμοι. Αυτά ψηφίστηκαν την προηγούμενη θητεία. Και αυτά. Ένα σκασμό φοροαπαλλαγές. Στο μεγάλο κεφάλαιο, στους εφοπλιστές, 53 νόμοι ψηφίστηκαν για ενίσχυση, να το πω έτσι, ή φοροελάφρυνση, αν θέλετε, των εφοπλιστών. Μόνο ένα παράδειγμα σας δίνω. Επέρονται πολλοί και λένε ο τουρισμός είναι ατμομηχανή της οικονομίας. 17 δισεκατομμύρια. Το λένε, δεν είναι δικό μας στοιχείο. 17 δισεκατομμύρια τζίρος, κέρδη, όπως θέλετε, πείτε το. Οφειλήθηκε ο εργαζόμενος, ο απλός. Μήπως ξέρετε σε τι συνθήκες δουλέψαν το προηγούμενο καλοκαίρι και συνεχίζουν να δουλεύουν όποιοι μείνανε από τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Ξεχνάτε τα 300 ευρώ και 16 ώρες χωρίς σταματημό, με λιποθυμίες εργαζομένων και έχουμε το ΣΕΤΕ ή τον ΣΕΒ κατ' επέκταση, λοιπόν, να δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Άρα λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Και εδώ τώρα έρχεται η τοπική διοίκηση δια του οργάνου του κεντρικού της ΚΕΔΕ να πει τι. Διαφωνώ με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ναι, σας είπα και πριν. Ως μέτρο στην πράξη και εμείς διαφωνούμε. Στο διατάφτα όμως, το τι πρόκειται να γίνει, το τι εμπειρία έχει αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή το τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση μέσω των αποδηματικών, δεν το αρνούνται. Λένε, α, να το συζητήσουμε και με κάποιες προϋποθέσεις. Εδώ ή λες ναι ή λες όχι. Μεσοβέζικα δεν υπάρχουν. Πολύ, κύριε, ο λίγο έγκυος που λέμε. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε, γιατί δεν θα έχουμε άλλο κύκλο προφανώς. Θα έχουμε ένα κύκλο. Αν είμαστε γρήγοροι, μπροστά μας, ναι, και μπροστά στη διαπραγμάτευση και μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Και δείτε τώρα, δεν είπα και το άλλο. Με την πίεση που υπάρχει. Δείτε τώρα, όλοι αυτοί οι νόμοι που ψηφίστηκαν τα προηγούμενα και εφαρμόστηκαν, συνεχίζουν να εφαρμόζονται. Ναι. Και ο λαός μας πληρώνει. Αφήστε τώρα αυτά, κύριε Πολάκη, αυτά είναι κοροϊδία ή στινή. Διότι προεκλογικά λέγατε με ένα νόμο θα καταργήσουν τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους. Κάνατε τίποτα από αυτά, μήπως? Δεν νομίζω. Εδώ αυτό που είπατε προηγουμένως είναι επεγμός προς τους εργαζόμενους, σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις που είπατε. Τα πάντα τα παραπέμπετε σε ποιο, στον κοινωνικό διάλογο. Μέσω και τέτοιων κοινωνικών διαλόγων, με κυβερνήσεις από τη μία μεριά ή εργοδότες, αν θέλετε, από τη μία μεριά και τους ξεπουλημένους, λέμε εμείς. Εργατοπατέρες των συνδικαλιστικών ηγεσιών, οι εργαζόμενοι χάσανε δικαιώματα και δικαιώματα. Άρα λοιπόν, πάτε μέσω, να το πω άλλο έτσι, με πονηρό τρόπο, μέσω κοινωνικού διαλόγου να περάσετε τι, την αύξηση ενδεχόμενη του μισθού, τι. Κύριε Λαμπρούλη, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Όλα αυτά είναι κορυφαία. Φέρτε ένα νόμο συγκεκριμένο. Εμείς είχαμε καταθέσει και τέτοιους νόμους. Φέρτε ένα τέτοιο νόμο που να λέει κατοχυρώνω το μισθό κτλ. Εμείς καταθέσαμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καταθέσαμε, ψάξτε το. Πάμε σε διαφημίσεις. Ψάξτε να το βρείτε. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά στον κύριο Μαργαρίτη μας.